Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Απόψε έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Τον εκτιμούμε ως ένθερμο πατριώτη, γνήσιο Έλληνα, και ως επιστήμονα, είναι δικηγόρος, συγγραφεύς, ως συγγραφέα με ευρυμάθεια ιστορική. Έχουμε όμως διαφορές από θρησκευτικής πλευράς. Ο κύριος Πλεύρης ισχυρίζεται ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ο μύθος των Εβραίων και πορνογράφημα. Θα συζητήσουμε απόψε πάνω σε αυτόν τον ισχυρισμό του κυρίου Πλεύρη, ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι εβραϊκός μύθος, ένα μυθικό βιβλίο και ένα πορνογραφικό βιβλίο. Κύριε Πλεύρη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και πιστεύουμε ότι έχετε καλή διάθεση και εμείς έχουμε καλή διάθεση και θα αγωνιστούμε να βρούμε την αλήθεια, όχι να δικαιώσει ο καθένας τον εγωισμό του, γιατί κατά το μάλλον ήτον όλοι έχουμε την ατέλεια την ανθρώπινη, τα ελαττώματα, τον εγωισμό. Θα αγωνιστούμε να βρούμε την αλήθεια. Μας συμφέρει να έχουμε την αλήθεια, διότι η αλήθεια έχει σωστική σημασία. Κύριε Σεντρόπουλε, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους αγαπητούς τηλεθεατές ότι μετά τη λήξη εκπομπής θα δεχτούμε τηλεφωνήματα στα γνωστά τηλέφωνα στο 92 79 902 έως 905. Θα παραμείνουμε με τον κύριο Σεντρόπουλο, γιατί ο κύριος Πλεύρης έχει ανηλυμένη υποχρέωση και μετά τη λήξη εκπομπής θα αποχωρήσει. Όποιος λοιπόν θέλει να ζητήσει τον κύριο Πλεύρη να γνωρίζει από τώρα ότι δεν θα είναι μετά τη λήξη εκπομπής, επαναλαμβάνω, λόγω ανηλυμένης υποχρεώσεως. Κύριε Σεντρόπουλε, απόψε και πραγματικά νιώθω μεγάλη χαρά που έχουμε μαζί μας τον κύριο Πλεύρη. Πιστεύω μέσα σε ένα κλίμα πολιτισμένο, ο καθένας θα εκθέσει τις απόψεις. Εγώ θα είμαι ο συντονιστής κατά κάποιο τρόπο του διαλόγου. Θα ήθελα όμως δύο πράγματα να προσέξετε και οι δυο σας. Πρώτον, να δώσουμε την άνεση, κάποια άνεση χρόνου στον κύριο Πλεύρη, τον φιλοξενούμενο μας, να εκθέσει τις απόψεις του, τα επιχειρήματά του, και θα θίξετε ένα θέμα και αφού συντόμως πει ο καθένας τις απόψεις πάνω στο θέμα, στη συνέχεια να θίξουμε κάποιο άλλο. Συμφωνείτε? Καλώς. Παρακαλώ. Ναι, να μην θίγουμε όλα μαζί τα θέματα, αλλά ένα-ένα θα ξεκαθαρίζουμε κάθε θέμα και θα προχωρούμε σε άλλο θέμα. Εντάξει. Το λόγο έχει ο κύριος Πλεύρης να εκθέσει την άποψή του για την Παλαιά Διαθήκη. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και οπωσδήποτε το θέμα είναι τόσο μεγάλο ώστε δεν πιστεύω πως θα επαρκέσει ο χρόνος της μιας ώρας. Γι' αυτό προσκαλώ και εγώ τον κύριο Σωτηρόπουλο την ερχομένη Τετάρτη στην εκπομπή μου και ενδεχομένως να ξανασυνεχίσουμε. Το ζήτημα το οποίο τίθεται είναι η Παλαιά Διαθήκη και όχι ο χριστιανισμός ευρύτερα. Υπάρχει ένας Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιεχωβά, που όποιος είναι πραγματικός χριστιανός δεν είναι δυνατόν να πιστεύει εις αυτόν τον Θεόν. Όπως όταν κάποιος μελετήσει την Παλαιά Διαθήκη θα μείνει εμβρόντιτος ότι τα γεγονότα τα οποία περιέχει η Παλαιά Διαθήκη όλα είναι ανήθικα. Δεν υπάρχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ένα ηθικόν πρόσωπο το οποίο να αποτελεί υπόδειγμα. Εγώ δεν πρόκειται να αναφέρω επιχειρήματα. Εγώ θα μιλήσω μόνον με τα κείμενα, μόνον με την Παλαιά Διαθήκη. Και επειδή είναι επίκαιρα τα πανωτόκια, θα αρχίσω από αυτό το θέμα. Οι Εβραίοι παρουσιάζουν το Θεό τους, τον Ιεχωβά, να λέγει εις το Δευτερονόμιον ΚΓ21 ότι το αλλοτρίο εκτοκείς, το δε αδελφό ουκ εκτοκείς, ή να ευλογήσει σε Κύριος ο Θεός. Λέει δηλαδή ο Θεός των Εβραίων, θα το κίζεις στους άλλους αλλά όχι στον αδελφό σου, και εφόσον το κίζεις στους άλλους και όχι στον αδελφό σου, θα σε ευλογήσει ο Θεός. Παρουσιάζεται λοιπόν ένα υπερβατικό όν, όπως είναι ο Θεός, να ασχολείται με την τοκογλυφία. Τον ίδιο τον Θεό, τον Ιεχωβά, τον έχουν παρουσιάσει να σκοτώνει, να σφάζει. Να πούμε ένα αυτό, να απαντήσουμε και μετά να προχωρήσουμε, όχι, κύριε Πλεύρη, στα άλλα. Καλώς. Εγώ θα δώσω μια εικόνα. Ναι, ωραία. Σφαιρική. Παρουσιάζεται λοιπόν ένας άλλος Θεός,
που δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό της αγάπης, να στέλνει άγγελο να σφάξει τα παιδάκια των Αιγυπτίων. Και επειδή ο άγγελος μπορεί να κάνει λάθος, ειδοποιούνται οι Αιγύπτιοι να βάλουν ένα κόκκινο σημάδι. Παρουσιάζεται ένας Θεός ο οποίος κατεβαίνει και κάνει έρωτα με την γυναίκα του αρχιερέου τους, του Ελκανά, και κάνει πεντάδυμα. Παρουσιάζεται ένας Θεός ο οποίος κλέβει πόλεις, κλέβει αγαθά και τα δίνει όλα στους Εβραίους. Εκείνο όμως το οποίο είναι ενοχλητικό, και με αυτό και θα τελειώσω, είναι ότι αν πάρουμε τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Αβραάμ μέχρι τον Αβνάν, τι θα δείτε? Όταν ανοίξεις την Παλαιά Διαθήκη, μένεις έκπληκτος ότι υπάρχουν όλα όσα πρέπει να αποφεύγει ο άνθρωπος. Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ, τον αδελφό του. Είναι τέσσερις, ο Αδάμ, η Εύα, ο Κάιν και ο Άβελ. Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ. Εν συνεχεία λέει μέσα ότι φεύγει ο Κάιν, τον προστατεύει ο Θεός και πάει σε μια πόλη και παντρεύεται. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι σαν δεν τους ξέρουμε. Έχουμε τον Αβραάμ. Αυτά όμως είναι το λιγότερο. Ακούστε με. Ο Αβραάμ λέει στη γυναίκα του, είσαι ωραία. Θα πάμε στους Αιγυπτίους, θα πούμε ότι είσαι αδελφή μου και όχι γυναίκα μου, θα κάνεις έρωτα και θα μαζεύουμε τα λεφτά. Λέει τάχα ότι υπήρξε πείνα και πήγαν στη χώρα των Αιγυπτίων και για να μην τον σκοτώσουν είπε ότι είναι αδελφή μου. Μέχρι που το έμαθε ο Φαραώ και τον έδιωξε. Λαβών απότρασε, πάρτε και φεύγα. Φεύγει και πού πάει? Στους Φιλιστέους, όπου πάλι εκεί λέει ότι η κυρία από εδώ, η Σάρα, είναι αδελφή μου, δεν είναι γυναίκα μου. Και αρχίζουν εκεί να την πηδάνε τη Σάρα και μαζεύει λεφτά. Αυτά είναι τα αγαθά του Αβραάμ και του Ισάκ. Έρχεται του Αβραάμ και του. Έρχεται και ο Ισάκ με τη Ρεβέκα. Κάνει το ίδιο. Πηγαίνουν στους Φιλιστέους και λένε ότι εδώ είναι αδελφή μου, δεν είναι γυναίκα μου. Και πάλι τα ίδια. Παρουσιάζεται μετά ο Δαβίδ να σκοτώνει, να βάλει να σκοτώσουν έναν φουκαρά σωματοφύλακα που είχε, να του πάρει τη γυναίκα, να κάνει παιδί και σκοτώνει το παιδί. Παρουσιάζονται οι κόρες του Λότ. Οι κόρες του Λότ μεθούν τον πατέρα τους για να κάνουν έρωτα μαζί τους. Παρουσιάζεται η Ραχίλ, πόρνη. Η Ρουθ, πόρνη. Έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο της Ρουθ, να το διαβάσετε, πώς την καθοδηγεί μία προαγωγός να πάει στο γέρο των Βοζ, να πέσει στα πόδια του και να του κάνει, θα του κάνει. Ποιος άλλος, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε? Αυτά τα έχω βέβαια γραμμένο στο βιβλίο μου, ας μιλήσουμε για Εβραίους, διότι εγώ σκέπομαι μεγαλοφόνος. Ο ίδιος ο Μωυσής, δολοφόνος, σκότος και αυτός στον Αιγύπτιο. Ο Σολομών, χίλιες γυναίκες είχε, φιλογίνης είναι, 700 παλακίδες και 300 νόμιμες. Και εν συνεχεία είναι τραγικά τα θέματα με τον Ιακώβ, τον Απατεώνα, με την Ραχίλ, η οποία ήταν και η ειδωλάτισσα, κλέψαν και τα είδωλα, με τον Λάβαν. Παρουσιάζεται λοιπόν ένας Θεός, από τη μια μεριά, ο οποίος είναι κακός, σκοτώνει, βασανίζει. Ένας Θεός ο οποίος μετάνιωσε που έκανε τον άνθρωπο, μετεμελήθη λέει που έκανε τον άνθρωπο, και εν συνεχεία μετεμελήθη που μετεμελήθη, σφάζει και παιδάκια, σφάζει και γυναίκες, καταστρέφει λαούς και όλα γίνονται πάντοτε με πόρνες. Από τον Αβραάμ και τη Σάρα μέχρι τη Ραχήλ, την Ιουδίθ και τη Ρουθ, όλοι είναι πόρνες. Όλοι είναι πορνοβοσκοί και μάλιστα ο Σιέ, κάποιος άγνωστος, μιλάει με τον Θεό. Και λέει ο Θεός λέει στον Οσιέ και είπε Κύριος προς Οσιέ, βάδιζε, λάβεσαι αυτό γυναίκα πορνείας και τέκνο πορνείας, διότι εκπορνεύουσα, εκπορνεύσει η γη, αποόπησε του Κύριου. Λέει εδώ μέσα τι να σας πω, ο Θεός εξηγεί τι θα γίνει εάν κάνουν έρωτα οι Εβραίοι με τα τετράποδα, πως πρέπει να σκοτώσουν και το τετράποδο. Η πορνεία είναι διάχυτος. Ξεκινάει από τον Αβναάμ, από τις αιμομιξίες, από τους βιασμούς του αδελφού του Δαβίδ και τα λοιπά, και φτάνει μέχρι τον πατριάρχη τον Ιακώβ, τον Απατεώνα, φτάνει στους κλέφτες. Δεν υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, πλην ενός βλακός που τον βασάνισε ο Θεός ο Ιώβ, όλοι οι άλλοι είναι παραδείγματα προς αποφυγή. Από εκεί και πέρα, το ηθικό περιεχόμενο της Παλαιάς Διαθήκης είναι ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει κάποια ηθική αξία μέσα. Δεν υπάρχει κάποια, ούτε μια ηθική αξία. Οι άνθρωποι που αναφέρει δεν μπορεί να είναι πρότυπα, διότι όλοι είναι κλέφτες, πορνοβοσκοί, τοκογλύφοι, απατεώνες, όλοι. Και βέβαια δεν είναι μόνο όλοι, έχουν φτάσει στο σημείο, στην έκδοση που έκανε η Ιερά Σύνοδος, στα σχόλια να λέει, η Ιερά Σύνοδος τώρα, ο πατήρ Ιωήλ, ο πατριάρχης Ιακώβ φαίνεται σκληρός και πλεονέκτης προς το αδελφό του Ισαύ.
Ο Ιακώβ ψεύδεται. Υπεφυλμένη σύγχρονη του Ιακώβ Ραχήλ κλέβει. Η ή του Ιακώβ είναι απάνθρωποι. Ο Ρουβίν γίνεται υπομίκτης. Η διαγωγή του. Όλοι. Αυτά που σας είπα. Τα λέει και η Ιερά Σύνοδος. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να έχουν την παραμικρά σχέση με τον Χριστό, το Θεό της αγάπης, ο οποίος ουδένα έσφαξε, ουδένα απείλησε, ότι στην ζωή του Χριστού δεν υπάρχει η αιμομιξία, δεν υπάρχει ο αυνανισμός, δεν υπάρχει η δολοφονία, δεν υπάρχει η κλοπή, και ο οποίος Χριστός ουδένα έθνος επίνεσεν πλην του ελληνικού. Λοιπόν, νυν ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και εξηγεί γιατί θα δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, αναφέροντας πράγματα τα οποία μέχρι το 250 μετά Χριστόν υπήρχαν στο Ευαγγέλιο και εν συνεχεία τα βγάλανε. Μέσα στο χριστιανισμό υπάρχουν οι τάσεις της ελληνοορθοδόξου γραμμής και οι τάσεις του ευρωχριστιανισμού, ο οποίος ερίζεται εις την Παλιά Διαθήκη. Αυτός ο ιδεοχριστιανισμός είναι ο λυσικός εβραϊκός ιός, όπως επιλέξει είπε ο Περικλής Γιαννόπουλος, που πρέπει να αποβληθεί της Ορθοδόξου πίστεως. Είναι αυτοί οι οποίοι κλείσαν τις φιλοσοφικές μας σχολές, γκρέμισαν τους ναούς μας, σφάξανε χιλιάδες Έλληνες, είναι αυτοί οι οποίοι απειγόρευσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, απαγόρευσαν τη διδασκαλία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, έκλεισαν τα θέατα, κατέστρεψαν τα αγάλματα, και όταν πηγαίνετε στα Μέγαρα, εδώ από εκεί, στο Ύπατον, βλέπετε τα μοναστήρια να έχουν χτιστεί από τα υλικά των γκρεμισμένων αρχαιολινικών λαών. Απηγόρευσαν πάσαν διδασκαλία της αρχαιολικής σκέψεως αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι είναι χριστιανοί και παρανομούσαν εις βάρος του Χριστού, ο οποίος είπε ότι νυν ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ο χριστιανισμός λοιπόν πρέπει από μέσα του να αποβάλει, όπως πεφωτισμένοι οι ιεράρχοι το πιστεύουν, πρέπει να αποβάλει την Παλαιά Διαθήκη και να στηριχθεί πού? Στον ελληνισμό. Εδώ έχω τα θέματα ορθοδόξου δογματικής θεολογίας του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών της Θεολογίας, κυρίου Μητσομπούλου, ο οποίος εξηγεί πώς είναι ο Θεός, και όσα λέει περί Θεού είναι παρμένα από εδώ μέσα, από τα αρχαία ελληνικά βιβλία, ιδιαιτέρως δε από το βιβλίο, από το βιβλίο αυτό, το Περιψυχής του Αριστοτέλους. Όταν διαβάσει κάποιος την Παλαιά Διαθήκη, δεν θα μάθει γιατί υπάρχει ψυχή, δεν θα μάθει αν υπάρχει ψυχή, δεν θα πιστεί ότι υπάρχει μεταθάνατο ζωή. Γιατί? Διότι εδώ μέσα παρουσιάζεται ένας Εβραίος, ο Ιεχωβά, και τίποτε παραπάνω. Ενώ όταν διαβάσει το Περιψυχής του Αριστοτέλους, τον Φέδωνα του Πλάτωνος, τον Αξίωχο του Πλάτωνος, Πυθαγόρα κτλ., θα πιστεί ότι υπάρχει Θεός, ότι υπάρχει μεταθάνατον ζωή, και το Περιψυχής θα αισθανθεί μία εσωτερική ανάταση όταν του διαβάζει και του εξηγεί ο Αριστοτέλης ποια είναι η ψυχή. Ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων και ο Σωκράτης θεωρούνται από την Εκκλησία μας Άγιοι, έχουν και τα εικόνα τους στα μοναστήρια της Αγίας Εκαθαρίσης τα λοιπά. Ο Σωκράτης θεωρείται Άγιος και από την Καθολική Εκκλησία, και υπάρχει ψαλμός «Σάνκτε Σόκρατε ώρα προνόμπης, Άγιε Σωκράτη πρέσβη περιμόν». Τους λένε πρόχριστους χριστιανούς, δεν είναι πρόχριστου χριστιανοί, αυτοί πίστευαν εις τα δεδομένα της συνειδήσεως και οδηγούνται στον Θεό. Όσα λένε περί Θεού, περί ψυχής, περί αθανασίας ψυχής, περί μελούς ζωής, όλα τα πήρε ο Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Χρυσόστομος, υπεφωτισμένοι ιεράρχοι όπως ο Φώτιος, ο Ευστάθιος, ο Πάμφιλος, ο Ευσέβιος, ιδίως ο Ιουστίνος, και προσπάθησαν να θεμελιώσουν τον χριστιανισμό εις την αρχαία ελληνική πίστη, την οποία αρχαία ελληνική πίστη αντέγραψε ο χριστιανισμός. Ό,τι λέει ο χριστιανισμός, όλα, μηδενός εξαιρουμένου. Και όταν λέμε την αντέγραψε, εννοούμε αυτολεξή. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Λέει ο χριστιανισμός, ο ταπεινών εαυτών υψωθήσε, το υψώνα αυτών υψωθήσε. Μάλιστα. Όλα αυτά, όλα τα κείμενα που έχουν νόημα, είναι παρμένα από τον Διογέννη το Λαέτιο, από τους 7 σοφούς, επιλέξει. Πάνω σχάνει. Εδώ λέει, τον δε φάνε, αυτός είπε ο Θεός,
τα μεν υψηλά ταπεινών, τα δε ταπεινά υψών. Κατά αυτόν τον τρόπο, αυτολεξή η Καινή Διαθήκη, η οποία διαφέρει από την Παλιά Διαθήκη, δεν έχει καμία σχέση. Παλιά Διαθήκη είναι η συμφωνία του ανθρώπου, των Εβραίων, με συγχωρείτε, με τον Θεό. Κάνει μια συμφωνία, τη ραντίσανε και με αίμα τράγων, δεν είναι η συμφωνία του Θεού με τους ανθρώπους, με τον άνθρωπο. Η Καινή Διαθήκη είναι η συμφωνία του Θεού με τον άνθρωπο. Ο παντογνώστης Εβραίος, τον γελάσαν οι Εβραίοι, δεν θέλουν να τον δοξολογούν, λέτε και το υπερβατικό έχει, όν, έχει ανάγκη από δοξολογίες. Εν πάση περιπτώσει, όλα, το τυπικό, πώς είναι η Εκκλησία, η ωραία πύλη, δεξιά, αριστερά, τα ψαλτήρια, πώς κατασκευάζονται οι εκκλησίες, τα τυπικά, τα άμφια, ο γάμος, η βάπτιση, τα μυστήρια, το χρήσμα, όλα αυτά τα έχουν πάρει από τους Έλληνες, με όλες τις λεπτομέρειες. Πέθανε ο Έλληνας, πώς γινόταν η κηδεία. Το ίδιο. Τρεις μέρες τα τρίμερα. Εννιά μέρες. 40 μέρες. Όλα. Είτε στο τυπικό, είτε στο ουσιαστικό, προσέξτε με, όλα τα πήραν. Και αντέγραψαν φυσικά και το ότι ο άνθρωπος έγινε από χώμα, τον έκανε και του έδωσε και μία γυναίκα, την Πανδώρα, η οποία είχε όλα τα δώρα και είπε: θα είσαστε ελεύθεροι, αλλά δεν θα ανοίξετε αυτό το κουτί. Ανοίξαν το κουτί, βγήκαν τα κακά, συμφορές, διέταξε κατακλυσμό ο Δία στο Ποσειδώνα, πλήγηκαν όλοι οι άνθρωποι, αλλά ο Δευκαλίων, ο οποίος ήταν καλός, δίκαιος στο Θεό και η πείρα, τους είπανε, κάντε, έστειλε τον Ερμή και είπε ο Ερμής, κάντε ένα σκάφος, Λάρνακα ονομάστηκε, έγινε ο κατακλυσμός, πνιγήκαν όλοι, σωθήκαν αυτοί στην κορυφή του όρους Αραράτ, Αραράτ για τους Εβραίους, με τον Νόε, σε εμάς στο όρος Παρνασσό. Τα λέω επιτροχάνη γιατί έχουμε πίεση χρόνου. Βγήκαν έξω, τι θέλετε, να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Και κάναν τους άλλους ανθρώπους με τον γνωστό τρόπο. Οι πρώτοι έγιναν από χώμα και λέγονται χωμογενείς εξού και χώμο. Οι άλλοι, ό,τι λέει δηλαδή η αρχαία ελληνική θρησκεία, τα αντέγραψαν, τα εμιμήθησαν και τα παραποίησαν. Μάλιστα, εάν διαβάσει κάποιος την Παλιά Διαθήκη, αντέξει να διαβάσει, θα δει ότι ο Θεός, επίησε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν. Άρσεν και θύλη επίησε αυτούς και ευλόγησε αυτούς ο Θεός. Αυτό έγινε την τελευταία ημέρα. Και ο Θεός αναπαύθη την 7η ημέρα. Και όσα επίησε είναι ωραία κτλ. Παρακάτω όμως ξεχνάνε ότι έχουν γράψει ότι έκανε το άρσεν και το θύλη και τους ευλόγησε. Και λέει ο Θεός, και είπε Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι σε αυτόν βοηθόν, όμοιο με αυτόν. Και έκανε την Εύα. Και τι Θεός ήταν αυτός, μας έκανε και κακό δηλαδή, όταν είχε κάνει την Εύα, θα είμαι θατώ στον παράδεισο. Τι πρόνοια είχε αυτός ο Θεός. Εν πάση περιπτώσει, όλο το βιβλίο είναι τέτοια με λάθη, με αοριστείες και αυτά μπορεί να τα κρίνει κάποιος που έχει λίγο μυαλό, εκείνο όμως στο οποίο θα αισθανθεί. Πας ηθικός άνθρωπος, διαβάζουν την Παλιά Διαθήκη την οποία την ξέρετε, στην οποία ενδεχόμενος πιστεύετε, θα αισθανθεί αγανάκτηση από την αισχρότητα των κειμένων. Και απορώ πως όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, προεμπειρώνουμε σε ένα γάμο και λέει το δακτυλίδι της Θαμάρ, ποια είναι το Ιθαμάρ? Η Θαμάρ είναι το μία πόρνη, η οποία βγήκε στον δρόμο να κάνει πεζοδρόμιο. Και σε ποιον πρώτο εξεδόθη? Στον πεθερό της. Και επειδή δεν είχε λεφτά να την πληρώσει, της έδωσε δακτυλίδι αγγίηση. Και αυτό το δακτυλίδι το έχει η εκκλησία και λέει το δακτυλίδι της Θαμάρ. Και εσύ νύμφη λέει, μεγαλύθετη ως η Σάρα. Ποια Σάρα? Τι ήταν η Σάρα? Τι έκανε η Σάρα? Την είχαν επιδύσει οι Αιγύπτιοι, την είχαν επιδύσει οι Φιλιστέοι για να μετράει το βράδυ ο Αβραάμ όλους. Όλα αυτά είναι λάθος και τα ανατρέπω. Κύριε Πλεύρη, μην διακόψετε. Θα φάτε όλο το χρόνο και πότε θα γίνει η απάντηση? Τελείωσα. Πότε θα δοθούν οι απαντήσεις? Θα χαρώ να τα ανατρέψετε. Όλα αυτά μηδενός εξερωμένο τα ανατρέπω. Θα χαρώ πολύ. Τα ανατρέπω όλα. Λοιπόν, δύο λεπτά και ολοκληρώνω και πιστεύω. Εγώ τελειώνω. Ναι, ολοκληρώνω ακριβώς μόνο. Θέλω να σας πω, μην γίνει κάποιο λάθος, ότι εγώ βασίζομαι στα κείμενα. Αν αυτά που λέει εδώ μέσα τα εξηγείται αλλιώς και δεν είναι σωστά, κοιτάξτε. Λέει τα διαστρέφετε τώρα, τα κείμενα. Τα διαστρέφω. Και θα δώσω δείγματα της διαστροφής που κάνετε στα κείμενα. Ναι. Είπε Αβραάμ Σάρα τη γενική γέννηση 12-11-19. Είπε ο Αβραάμ στη Σάρα τη γυναίκα του. Γνώσκω εγώ, γνωρίζω εγώ, ότι γινή ευπρόσωπο εσύ, ότι είσαι ωραία γυναίκα. Και συνεχίζει. Θα πούμε ότι αδελφή αυτού είμαι, ότι είσαι αδελφή μου. Όπως άνευ μη γέννηται για να ωφεληθώ, διασέ. Και ζει στην ψυχή μου, έλεγεν σου. Εγένεται εδώ η Νίκα Αβραάμ,
εις Αίγυπτον. Πήγε ο Αβραάμ στην Αίγυπτο, είδοντες οι Αιγύπτιοι την γυναίκα αυτού ότι καλή είναι σφόδρα, ότι είναι πολύ ωραία κτλ. Και είδαν αυτήν οι άρχοντες Φαραώ και επίνεσαν αυτήν προς Φαραώ και σύγαγαν αυτήν στην οικία Φαραώ, δεν θέλουν εξήγηση. Και το Αβραάμ εχρήσαντο δι' αυτήν. Και τον Αβραάμ τον χρησιμοποίησαν καλώς για χάρη της. Και γένετο αυτό. Και απέκτησε αυτός πρόβατα, μόσχους, όνους, πέδες, πεδίσχες και ημίωνοι και κάμιλοι. Και ετοιμώρησε ο Θεός τον Φαραώ. Ετασμής μεγάλης, με μεγάλες ποινές. Γιατί έκανε αυτά στη Σάρα. Και λέει ο Φαραώ, τι θέλω εγώ. Δεν λέει γιατί έκανε αυτά στη Σάρα, αυτό το προσθέτετε εσείς. Μάλιστα. Και θα το διαβάσουμε. Περί Σάρας λέει το κείμενο, εξαιτίας της Σάρας. Δεν λέει για ποια πράγματα. Καλέ σας δε Φαραώ τον Αβραάμ, είπε. Τι τούτο επί εισάσμη, γιατί μου το έκανες αυτό, του λέει. Διότι ούκα πήγγυλας ότι η γυνή σου εστίν. Γιατί μου είπες ότι δεν είναι η γυναίκα σου. Είναι τι είπες ότι αδελφή μου. Δεν μου είπες ότι είναι, γυναίκα σου. Είναι τι είπες ότι αδελφή μου εστί. Γιατί είπες ότι είναι αδελφή μου. Και δεν ήταν ψέμα αυτό. Και ήταν να... αδελφή εκ πατρός και όχι εκ μητρός, λέει σε άλλο κεφάλαιο. Εντάξει. Και έλαβον αυτήν με αυτό γυναίκα. Και... Εις γυναίκα. Ναι, εκείνο γυναίκα. Το εις είναι τελικό. Την πήρα για να την κάνω γυναίκα. Ναι. Δεν λέω ότι συνευρέθη. Και νυν ειδού η γυνή σου. Μα τώρα τι λέτε. Ναι, εις γυναίκα, το εις είναι τελικό. Μα εδώ εισήλθε λέει. Και εισήλθεν. Εισήλθεν. Τι εισήλθεν. Λέει. Δεν λέει εισήλθεν. Θε, καλά τώρα. Πού διαβάζετε. Ακούω. Κάπα 2 Παύλα 12. Στον Αβημέλεχ. Σε ποιο βιβλίο διαβάζετε. Στον Αβημέλεχ είναι στο 20ο κεφάλαιο. Ναι, 20ο. Ναι, ποιος τι έχω θέλει. Κάπα, αυτό είναι το κάπα. Ναι, λοιπόν, ποιος είναι. 2 έως 12. Κάπα. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ο Φαραώ δεν έκανε έρωτα μαζί της. Έτσι λένε οι πατέρες. Έτσι λένε οι πατέρες. Ναι. Θα δείτε και πιο κάτω, ο Αβημέλεχ δεν έκανε έρωτα μαζί της. Δεν την άγγιξε. Ούτε την πείδησε που είπατε αυτό το χυδαίο ρήμα. Όχι, όχι, με αυτό το κάνε. Το είπατε επανειλημμένες φορές. Θα δείτε ότι διαστρέφεται. Διαβάζω. Μια στιγμή να τελειώσω, σας παρακαλώ. Λοιπόν, 1-2 λεπτά στον κύριο Πλεύρη να ολοκληρώσει και μετά έχετε στη διάθεση 25 λεπτά να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Λοιπόν, είπε δε Αβημέλεχ. Όχι, αφού. Και επίση αυτού του είπε δε Αβραάμ, είπα γάρ, άρα ου και έστη θεσέβαια του τόπου τούτο εμπέτε που φτυλούσε έρε και τη γυναικό μου. Και γάρ αληθό αδελφή μου εστίν εκ πατρό αλλού και εκ μητρό. Δεν πρόκειτο λοιπόν περί ψεύδο. Λοιπόν, παρακάτω. Η Σάρα δεν ήταν γυναίκα του, κύριε. Ήταν και αδελφή του. Και αδελφή του. Ακούστε τι λέει ο συγγενής. Με συγχωρείτε. Λέει, είπε Αβραάμ Σάρα τη γυναική. Λέει τη αδελφή. Είναι και γυναίκα και αδελφή. Είναι και γυναίκα και αδελφή. Μα εσύ τα λέτε τώρα. Εγώ σας διαβάζω. Όταν λέμε, τα λέει η γραφή. Το κείμενο. Αυτό το κείμενο λέει, είπε Αβραάμ Σάρα τη γυναική. Ήταν και γυναίκα. Σας διαβάζω. Λέει η αδελφή. Διαβάστε. Κύριε, σας κεφάλαιο κάπα στίχος 12. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Διαβάστε. Εγώ σας λέω τι είπα. Ναι, μισό λεπτό. Θα πω αυτό και ολοκληρώσω. Διαβάστε. Αυτό λέω και ολοκληρώσω. Διαβάστε. Κύριε Στρόπλε, για να λύσω τη διαφωνία στο 20ο κεφάλαιο της Γενέσεως, στο στίχο 12, ομιλεί ο Αβραάμ και λέγει. Στίχο 12. Και όμως αληθώς αδελφή μου είναι θυγάτερ του πατρός μου, αλλά όχι θυγάτερ της μητρός μου. Στο και έγινε η γυνή μου, στον Αβημέλεχ. Άλλο αυτό. Επεξηγεί λοιπόν ότι όταν είπε ότι είναι αδελφή μου, δεν είπε ψεύδος. Ήταν και αδελφή του. Απλά ήταν και σύζυγος. Αυτό στον Αβημέλεχ, σα λέω. Είπε τη μία ιδιότητα, απέκλαβα την άλλη. Στο από Φαραώ το είπε, κύριε. Το ίδιο είπε και στο Φαραώ και στον λοιπόν, Αβημέλεχ και δεν είναι ψέμα, διότι ήταν όντως και αδελφή. Απέκρυψε τη μία ιδιότητα από φόβο, γιατί λέει παραπάνω. Κύριε Στρόπε, λέει παραπάνω στο στίχο 11. Και είπε ο Αβραάμ, επειδή εγώ είπων, βέβαια δεν είναι φόβος Θεού εν το τόπο τούτο, δηλαδή δεν σεβόμαστε τον αληθινό Θεό, και θέλω συμμεφωνεύσει δια τη γυναίκα μου. Λέει, γι' αυτό είπε το ψεύδος, επειδή δεν είχαν φόβο Θεού και επειδή φοβήθηκε ότι θα αυτό τον φωνεύσει. Στους Αιγυπτίους. Απέκρυψε δεν είπε το ψεύδος. Συγγνώμη, απέκρυψε τη μία ιδιότητα. Δεν απέκρυψε τη μία ιδιότητα. Δεν μου λέτε, είπε το εξής, εξηγήστε μου, τώρα σας παρακαλώ, ναι. Αλλά θα ήθελα, συγγνώμη, κύριε Στρόπλε, να τελειώσω. Επειδή μιλήσατε 25 λεπτά. Θα τελειώσω. Ότι γίνει ευπρόσωπο εσύ. Ότι είσαι ωραία γυναίκα, έτσι. Παρουσιάστε όμως. Μάλιστα. Και λέει, σε δε περιποιήσονται. Έτσι, θα σε περιποιηθούν. Τι εννοούσε δηλαδή. Ήπονουν. Θα πω λοιπόν ότι είσαι αδελφή μου. Ναι. Δεν το λέει. Ναι. Είπε Αβραάμ Σάρα τη γυναική
και θα πω ότι είσαι αδελφή μου. Δεν είπε, αφού ήταν από την ίδιο. Δεν είπε ψέματα. Ο πατέρας δεν είπε ψέματα. Ναι, αλλά την πήγε ως γυναίκα του. Ήταν η γυναίκα του κυρίως. Απέκρυψε την ιδιότητα. Έκανε παιδιά. Απέκρυψε την ιδιότητα της γυναικός, διότι θα τον εκτελούσαν για να τον πάρουν τη γυναίκα. Μάλιστα. Θα γίνονταν δύο εγκλήματα. Και η μοιχεία και ο φόνος. Και προ δύο κακών έλεγαν οι προγονείς μας. Το μη. Χίρον Βέλτσον. Έτσι, μπράβο. Να σας πω κάτι. Αυτά το αίτημα. Αντί να γίνουν δύο κακά, να γίνει το ένα. Και δεν έγινε ούτε το ένα, λέει η γραφή. Θέλω να τελειώσω. Και στους Αιγυπτίους λοιπόν πήγε να τη σωματεμπορευτεί από φόβο. Όχι να σωματεμπορευτεί. Το ρήμα είναι δικό σας. Όχι, δεν ήταν σωματέμπορος. Στον Αβιμέλεχ δεν κατέβηκε εκεί, διότι είχε πέσει λοιμός, λέει η γραφή, πείνα. Μάλιστα. Και όταν πήγε στους Φιλιστέους πάλι είχε πέσει πείνα. Και όταν ο Ισαάκ πήγε στους Φιλιστέους πάλι είχε πέσει πείνα. Ακούστε το αν. Μην τα αλλάζουμε. Όχι, γιατί δεν τα αλλάζουμε. Αυτά λέει η γραφή. Λοιπόν, λέει βασιλεύς Γεράν και έλαβε τη Σάρα και εισήλθεν. Όχι, στο στίχο όμως για προσέξτε. Στο στίχο όμως 6 για προσέξτε. Ποιο κεφάλαιο διαβάζετε? Το κεφάλαιο Νίκος. Κύριε Σωτηρόπουλε, το κεφάλαιο και στο στίχο. Στο στίχο 6 όμως για κοιτάξτε, λέει του ιδίου κεφαλαίου. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, τον Αβιμέλεχ, κατόνας στο όνειρο. Και εγώ εγνώρισα ότι ανευθύτητη της καρδίας σου έπραξε τούτο, δηλαδή που πήρε μέσα στα ανάκτορά του στο αρχοντικό του. Και εγώ σε εμπόδισα από το να αμαρτήσεις εις εμέ. Για τούτο δεν σε αφήκα να εγγύσεις αυτό. Και τι λέει ο Αβιμέλεχ? Εσύ είπες την. Λέει, επέτρεψα είπε ο Θεός να την εγγύσεις. Ακούστε το χέρι να την διαστρέφεις τα κείμενα. Το θέμα είναι αυτό. Το θέμα είναι αυτό. Μα τι λέτε όλα τα διαστρέφεις. Σας παρακαλώ. Όχι, θέλω να τελειώσω μια φράση. Είχα 25 λεπτά, δεν σας διακόψει κανείς. Σωστά, δεν με διακόψετε. Ολοκληρώστε σε ένα δύο λεπτά για να χωρίς να διακόψουν κύριο Σωτρόπουλο να απαντήσει. Σας διαβάζω το κείμενο για να μην παραποιούμε τα κείμενα. Είπε ο Αβραάμ περί Σάρας της γυναικός αυτού. Κεφάλαιο κάπα. Είπε δε Αβραάμ περί Σάρας της γυναικός αυτού. Στίχος. Το 2. Είπε δε Αβραάμ περί Σάρας της γυναικός αυτού. Ναι. Ότι αδελφή μου εστίν. Δεν είπε ψέματα, ήταν και αδελφή. Εντάξει. Το δε αδελφή, το ότι έχει ευρία έννοια. Μάλιστα. Η ανιψά λεγόταν αδελφή. Ο Λότ, ανιψός του Αβραάμ λεγόταν αδελφός. Μάλιστα, εντάξει, δεχτών. Λοιπόν, ο Θεός τώρα παρουσιάζεται και λέει στον Αβιμέλεχ, πρόσεχε μην κάνεις έρωτα μαζί του. Μαζί της, γιατί αυτή είναι η γυναίκα του. Δεν σε άφησαν την αγγίξη. Μάλιστα. Και λέει ο Αβιμέλεχ, ακούστε τι ωραίοι. Κύριε λέει, ούκ αυτός μου είπε να αδελφή μου εστί. Αυτός δεν μου είπε ότι είναι αδελφή μου. Ναι. Και αυτή τι μου είπε κύριε, αδελφός μου είναι. Εγώ τι φταίω. Ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε, κύριε Πλεύρη. Κύριε Στρόπλε, ένα μικρό διάλειμμα. Κύριε Πλεύρη, σε όλα θα σου απαντήσω, αλλά... Είναι ο χρόνος να απαντήσουμε. Ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα δείτε και το άλλο Σάββατο να λάβετε απάντησης. Αυτό είναι καταπληκτικό, κύριε λέει. Αυτός δεν μπορεί να αδελφή μου, γιατί του ποτέ. Την αλήθεια είπε, αλλά δεν είπε αλήθεια, την πλήρη αλήθεια. Δεν είπε όμως ότι είναι σίγουρο ότι θα τον θανάτωναν για να του πάρουν τη γυναίκα. Και εδώ θα μετά αδελφή του. Έχετε ολοκληρώσει, κύριε Πλεύρη. Συγγνώμη, κύριε Στρόπουλε, επειδή είμαι ο συντονιστής. Εάν έχει ολοκληρώσει ο κύριος Πλεύρης, να απαντήσετε χωρίς να σας διακόψει όπως είπε. Όχι, ένα λεπτό με τον ρολόι. Ναι, γιατί κοιτάξτε, έχει πάει σχεδόν και 33 ώρες. Ένα λεπτό. Όχι, δεν θα ξαμιλήσω. Με το χρονόμετρο, εντάξει. Πέστε, ολοκληρώστε. Ένα λεπτό με τον. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Περιμένω να αρχίσουμε. Ναι, ναι, όχι, συνεχίσουμε. Συνεχίσουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, τελειώντας λέγοντας το εξής. Ο Μεν Αβραάμ πήγε στο Φαραώ, έγιναν αυτά που γίνανε και δεν παραποιώ τα κείμενα γιατί τα παραθέτω στο βιβλίο μου. Εν συνεχεία πήγε και στους Φιλιστέους αφού το διώξαν τους Αιγυπτίους, έκανε αυτά τα οποία έκαναν και εν συνεχεία έρχεται ο Ισαάκ, ο γιος του Αβραάμ, μεγάλη μορφή και ο οποίος πήρε την γυναίκα του και πήγε στην τη Ρεβέκα και πήγε και αυτός στους Φιλιστέους και λέει «Αδελφή μου εστίν». Και ο Αβιμέλεχ μία μέρα είδε τον Ισαάκ παίζοντα μετά της Ρεβέκας. Δηλαδή από ένα παράδειγμα. Πρέπει συγγνώμη που διακόπτω, αλλά με ειδοποιούν ότι πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μάλιστα. Και θα πάμε. Μετά από απέτηση χιλιάδων τηλεθεατών, η έκτακτη εκπομπή με τον Γενικό Διευθυντή του Σταθμού Γρηγόρη Μιχαλόπουλο για την απόφαση της Ιεράς Συνόδου κατά της συνθήκης του Σέγγεν θα επαναληφθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, αμέσως μετά το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων. Ο Γρηγόρης Μιχαλόπουλος έκανε λόγο για την απόφαση της Ιεράς Συνόδου που δικαίωσε τους αγώνες της τηλετόρα, των νέων ανθρώπων και της ελεύθερης ώρας κατά της συνθήκης του Σέγγεν. Ανεφέρθη επίσης στη συζήτηση επί των ασφαλιστικών μέτρων τα οποία είχαν καταθέσει εις βάρος του σταθμού οι Αεράκης και Ευσταθίου, καθώς και για το εξώδικο που έλαβε από το Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης κύριο Μελέτιο. Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου, αμέσως μετά το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων.
crime and security. Τελειώνοντας, λέγω το εξής, ότι τα κείμενα είναι αδιάψευτα, ότι πράγματι την πήγε τη γυναίκα του στο Φαραώ και την σωματεμπορεύτηκε, γι' αυτό κάθε βράδυ μέτραγε πόσα λεφτά έπαιρνε σε όνους και τα λοιπά, και μετά έγινε πλούσιος, λέει η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, και τα ίδια έκανε και ο γιος του Ισαάκ, που ο Αβημέλεχ, ο βασιλεύς των Φιλιστέων, δεν ντρέπεσε, του πήρε να μαζέψει την αδελφή σου και τον έδιωξε. Και τελειώνοντας, λέγω το εξής: η κατεύθυνση την οποία παίρνουμε, η ηθική κατεύθυνση την οποία παίρνουμε από την Παλιά Διαθήκη, τη διαβάζουμε σε αυτό που είπε ο Κύριος, ο Ιεχωβά δηλαδή, στον Οσιέ. Βάδισε, λάβε σε αυτό, γυναίκα πορνείας και τέκνο πορνείας, διότι εκπορνεύουσα εκπορνεύσει η γη. Κύριε Σωτρόπουλε, έχετε δυστυχώς μόνο 20 λεπτά. Κύριε Πλεύρη, γι' αυτό είπα στην αρχή, θα θίγεται ένα θέμα όπως της τοκογλυφίας και θα απαντάμε και μετά δεύτερο και τρίτο και θα απαντάμε σε κάθε θέμα για να μπορεί να παρακολουθούν και οι τηλεθεατές. Εσείς τα είπατε όλα μαζί, νομίζω ότι έτσι περνάτε τα μηνύματά σας. Δεν τα περνάτε, δεσμεύεστε και για το άλλο Σάββατο. Βεβαίως, βεβαίως. Και για το παραπάνω, αν χρειάζεται. Και την Τετάρτη στο Πολύ ωραία. Σίτι. Απαντώ σε μερικά. Εξαρτώμενο το θέμα που έχει δείξει ο κ. Πλεύρης. Μιλήσατε για τοκογλυφία. Ο όρος είναι άστοχος. Τοκογλυφία είναι όχι ο απλός τοκισμός, αλλά ο τοκισμός για εκμετάλλευση. Ο υπέρογκος. Ο υπέρογκος τοκισμός. Ο Θεός είπε στους Ισραηλίτες, δεν θα τοκίζετε στους αδελφούς σας. Στους αδελφούς σας, όταν έχουν ανάγκη, θα δίνετε χρήματα χωρίς τόκο. Θα τοκίζετε μόνο, θα λαμβάνετε τόκο από τους ξένους. Πολύ ορθά το είπε ο Θεός, διότι τους αδελφούς μας πρέπει να τους αγαπάμε περισσότερο και να ενδιαφερόμεθα περισσότερο. Και εσύ αν είσαι ένα κατασάρκα αδελφό, ας πούμε, δεν θα του τοκίσεις, δεν είναι σωστό, ένα ξέρω μπορείς να του τοκίσεις. Ο δε Θεός είπε να τοκίζουν στους ξένους, διότι και άλλες διατάξεις είχε σχέσεις προς τους ξένους, διότι ήθελε οι Ισραηλίτες να διαφοροποιούνται από τους ξένους με πολλές διατάξεις του Θεού. Ήθελε να διαφοροποιούνται οι Ισραηλίτες από τους ξένους για να διατηρήσουν την θρησκεία τους, να μην περιπίπτουν στην ειδωλατρία, διότι μερικές φορές εξέκλειναν και προς την ειδωλατρία και ήθελε να τους προστατεύσει ο Θεός και έλεγε πολλές απαγορεύσεις στις σχέσεις με τους ξένους. Μιλήσατε για το Θεό ότι είναι ένας Θεός κακός, διότι φώνευσε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Να λάβετε υπόψη σας ότι οι Αιγύπτιοι έβγαλαν διαταγή να εκθέτουν οι Ισραηλίτες τα παιδιά τους στην Ήπεθρο και να πεθαίνουν για να μην πληθύνονται οι Εβραίοι, διότι φοβούνται μην τους πάρουν την βασιλεία και την εξουσία. Και ο Θεός εύσπλαχνος τους έδωκε διάφορες πληγές, ελαφρότερες πληγές για να μετανοήσουν, δεν μετανόησαν και τότε τους έδωκε τη σκληρότερη πληγή να φωνευτούν τα πρωτότοκα, πράγμα που τους τύχησε πραγματικά περισσότερο από όλες τις πληγές και ήταν δίκαια αυτή η τιμωρία, διότι αυτοί είχαν θανατώσει κάνοντας έκθετα τα βρέφη των Ιουδαίων πλήθος παιδιών των Ισραηλιτών. Διέταξε ο Θεός να βάζουν και εμείς, αγαπητέ μου, όταν οι Τούρκοι είναι εχθροί μας και κάνουμε πόλεμο, θα θανατώσουμε και θα θανατωθούμε. Έτσι συμβαίνει μεταξύ των εθνών. Όταν το ένα έθνος εχθρεύεται και επιβολεύεται το άλλο έθνος. Διέταξε ο Θεός να θέσουν αίμα στις φλιές εκεί στις πόρτες του Πασχαλίου Αμνού σκοπίμως, διότι το αίμα αυτό και όλα τα αίματα των θυσιών ήταν συμβολικά, συμβόλιζαν ότι ο Θεός θα έσωζε τους ανθρώπους δια το αίματος του αμνού, του νοητού, του λογικού, του Ιησού Χριστού. Αυτή την έννοια έχει το αίμα, έχει αλληγορική έννοια. Όχι ότι ο Θεός δεν ήξερε πού είναι το σπίτι των Ισραηλίτων και πού είναι του Αιγυπτίου και θα έκανε λάθος. Είπατε ότι ο Θεός έκαμε έρωτα με κάποια Άννα, γυναίκα του Ελκανά και απέκτησε πεντάδυμα. Το διαβάζω όπως το γράφετε, να δείτε πώς το παρερμηνεύετε, πώς το διαστρέφετε. Παράδειγμα τους είχαν τον ίδιο τον Ιεχωβά, ο οποίος επεσκέφθη κάποια Άννα που μετά την επίσκεψη έμεινε έγκυος και γέννησε πεντάδυμα, τρία αγόρια και δύο θυγατέρες. Και επεσκέψα το Κύριος την Άννα και έτηκε τρεις υιούς και δύο θυγατέρας. Και σε άλλη έκδοση της Βιβλικής Εταιρείας επεσκέφθη ο Κύριος την Άννα και συνέλαβε και γέννησε τρεις υιούς και δύο θυγατέρας.
Το επισκέφθη εσείς, το εξηγείτε ότι έκανε έρωτα. Το επισκέφθη είναι εβραϊκό ρήμα, το εβραϊκό ρήμα πακάβ, που σημαίνει ενδιαφέρθηκε για αυτή, έστρεψε τη λευγιά της προς αυτή, την Άννα, η οποία με την προσευχή της ζητούσε να της δώσει παιδί, και με την, έβηνε, με την χάρη του Θεού έμεινε έγκυος και δεν γέννησε πεντάδυμα. Πεντάδυμα λέγεται αν με μια γένα γεννούσε πέντε παιδιά μαζί. Δεν συνέβη τέτοιο πράγμα. Γέννησε τρία αγόρια και δύο θυγατέρες με πέντε γεννήσεις. Λοιπόν, το διαστρέφεται αυτό το πράγμα. Σύζυγος της Άννας, λέτε επίσης, ήταν ο Λεβίτης Ελκανά. Ο Θεός, γράφεται, που ξέχασε το ούμι χεύσης και πείδαγε τη γυναίκα του ιερέως του, του Ελκανά, δεν ντρέπεται. Χάθηκαν τόσες άλλες γυναίκες. Ήταν ανάγκη να κερατώσει τον Λεβίτη Ελκανά που το φόρτωσε και τα πεντάδυμα. Γράφεται με μια πολύ χυδαία γλώσσα, παρουσιάζεται το Θεό ότι είχε σώμα και έκαμε έρωτα και πείδαγε την Άννα. Αυτά, έτσι είναι όλα όσα γράφτηκε για τη Σάρα και για τις άλλες περιπτώσεις εδώ. Η Αγία Γραφή δεν εγκρίνει την πορνεία και τη μοιχεία. Στις περιπτώσεις που συνέβησαν πορνείες και μοιχείες, τις αναφέρει απλώς ως γεγονότα και τα κατακρίνει. Η Γραφή γράφει στο Δευτερονόμιο, δεν θα υπάρχει πόρνη μεταξύ των θυγατέρων του Ισραήλ και δεν θα υπάρχει πόρνος και τελεσφόρος και τελισκόμενος και ομοφιλόφιλος μεταξύ των Ισραηλιτών. Και ο Θεός κατέστρεψε, λέει, το έκτο κεφάλαιο της γενέσεως στον κόσμο, διότι οι άνθρωποι κατήντησαν σάρκες, σεξουαλικά όντα, σεξόμουτρα. Γι' αυτό επέφερε τον κατακλυσμό, τον οποίο αποδεικνύει και η επιστήμη σήμερα με διάφορες επιστημονικές μεθόδους. Επίσης, μια απόπειρα ομοφιλοφιλίας από μια φιλή, τη φιλή του Βενιαμίν, γράφει η Γραφή, εξήγηρε τις άλλες 11 φιλές και σχεδόν εξόντωσαν αυτή τη φιλή, άφησαν λίγα πρόσωπα μόνο για να αναζωογονηθεί αυτή η φιλή. 600 άνθρωποι μόνο. Γράφει, αναφέρει η Γραφή απαρτήματα, μοιχείες, πορνείες και εγκλήματα Ισραηλιτών, αλλά δεν τα εγκρίνει για να ονομάζεται τη Γραφή πορνογράφημα. Δεν τα εγκρίνει, τον αντίον τα στυλιτεύει αυτά τα πράγματα. Θεωρείται ότι είναι ανάξιο του Θεού ότι δίνει εντολές εναντίον κτηνοβασίας, εναντίον αιμομιξίας κλπ. Αυτά δεν είναι ανάξια του Θεού, είναι σοβαρά θέματα ηθικής. Γράφεται για τις κόρες του Λότ που μέθησαν τον πατέρα τους και συνευρέθησαν μαζί τους. Λοιπόν, είναι ένα γεγονός το οποίο η Γραφή αναφέρει χωρίς να το εγκρίνει. Συνεπώς η Γραφή δεν είναι προγράφημα. Γράφεται για τον Σολομώντα. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Νόμισαν οι θυγατέρες του Λότ ότι εξαφανιστήκε όλος ο κόσμος και έμειναν μόνο οι τρεις. Αυτό λέει το κείμενο. Μάλιστα. Κατακρίνεται τον Σολομώντα διότι είχε χίλιες γυναίκες. Και εμείς τον κατακρίνουμε. Τον επαινώ. Και η Γραφή λέει ότι είναι σφόδρα, ήταν σφόδρα φιλογύγης. Και εμείς τον κατηγορούμε και τον κατηγορούμε επίσης διότι πολλές από αυτές τις γυναίκες τον παρέσυραν στην ειδωλολατρία. Κατακρίνεται τη Ρουθ. Η Ρουθ είναι από τα ωραίτερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, το βιβλίο της Ρουθ, την παρουσιάζει εκεί η Γραφή σαν παράδειγμα αγάπης προς την πεθερά της και της πεθεράς προς αυτήν, η Νοημίν και η Ρουθ. Ήταν πεθερά και νύφη πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Πίστεψε στο Θεό του Ισραήλ, άφησε την δική της πατρίδα και το δικό της λαό και ακολούθησε την Νοεμίν και πίστεψε στο Θεό του Ισραήλ, τον αληθινό Θεό, και ό,τι πήγε εκεί στα πόδια του Βοόζ και ανέσυρε εκεί την κοβέρτα και κοιμήθηκε, ήταν κατά συμβολή της Νοεμίν, διότι ήταν ζητήματα αγχιστίας, συγγενείας και κληρονομίας. Και σύμφωνα με τα ζητήματα αυτά, η δύνατο αυτή να νυμφευτεί τον Βοόζ και να λυθεί το θέμα του γάμου με τη βάση της αγχιστίας και το θέμα της κληρονομίας. Και την αναφέρει δε ο Ματθαίος τη Ρουθ στο γενεαλογικό πίνακα του Χριστού, διότι η Ρουθ ήταν αλόφιλη και έχει το μήνυμα το εξής, ότι ο Κύριος, ο Χριστός, προήλθε όχι μόνο από Ισραηλίτες και Ισραηλίτισες, αλλά και από αλόφιλες γυναίκες όπως ήταν η Ραχάβ και η Ρουθ, για να δείξει ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για όλα τα έθνη, όχι μόνο για τους Ισραηλίτες. Έχει ένα πολύ σπουδαίο μήνυμα το βιβλίο της Ρουθ. Επίσης ονομάσατε βλάκα τον Ιώβ. Ο Ιώβ
είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα υπομονής, δεν είναι βλάκας. Βλάκες μπορεί να είμαστε εμείς, όχι ο Ιώβ. Είπατε ότι μετεμιλήθη ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και έπεσε ο κόσμος στην αμαρτία. Το μετεμιλήθη ο Θεός είναι μια ανθρωποπαθής έκφρασης που θέλει να δείξει πόσο μεγάλο ήταν το αμάρτημα των ανθρώπων, η αποστασία των ανθρώπων, η ασωτεία των ανθρώπων. Τόσο πολύ μεγάλη ήταν η αποστασία και η ασωτεία, ώστε τρόπο δειλά ο Θεός μετανόησε που έφτιαξε τον άνθρωπο. Ανθρωποπαθής έκφρασης είναι αυτή. Στο Θεό δεν υπάρχει, λέει, παραλλαγή τροπής από σχέσμα. Δεν υπάρχουν μεταβολές, λέγει ο αδελφότητος Ιάκωβος. Είπατε ότι δεν έχει καμιά ηθική αξία η Παλαιά Διαθήκη. Λάθος κάνετε. Αν διαβάζετε τα βιβλία της, δεν έχει ηθική αξία. Παραδείγματος, και δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα ηθικό. Ο Ιωσήφ που το επετέθη η γυναίκα του Πεντεφρή και εγκατέλειψε το χιτόρα του και έφυγε γυμνός να σωθεί από την αμαρτία και είπε πώς μπορώ να κάνω την αμαρτία μπροστά στα μάτια του Κυρίου, είναι μικρό παράδειγμα ευσεβίας. Ο Αβραάμ που δέχτηκε να θυσιάσει το παιδί του διότι το ήθελε ο Θεός, είναι μικρό παράδειγμα που εγκατέλειψε την πατρίδα του και τη συγγένειά του και έφυγε προς χώρα άγνωστη κλπ. Όπως του ζήτησε ο Θεός, είναι μικρό παράδειγμα ευσεβίας και ηθικής. Ο Θεός είπατε ότι είναι κακός, κακούργος κλπ. Δεν είναι έτσι ο Θεός, είναι μακρόθυμος και πολυέλεος και πολυέστερος και ελεήμων και αληθινός, λέει η Γραφή. Πέντε λέξεις, πέντε πίστες να δείξει ότι ο Θεός είναι καλός, αλλά δεν είναι και κορόιδο. Ο Θεός σου μικτηρίζεται, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν πιάνεται κορόιδο. Όταν οι άνθρωποι καταχρώνται την καλοσύνη του Θεού, τότε ο Θεός εκδηλώνεται και ως δικαιοσύνη. Και στην Παλαιά Διαθήκη περισσότερος δικαιοσύνη και στην Καινή Διαθήκη περισσότερος αγάπη, διότι στην Καινή Διαθήκη έχουμε τη θυσία του Χριστού, έχουμε τη χάρη. Στην Παλαιά Διαθήκη είχαμε τον νόμος, είσαι νομικός και ξέρετε τι λέει το λατινικό λόγιο. Σκληρός ο νόμος, αλλά νόμος. Ομιλήσατε για τον Οσία. Ο Θεός διέταξε ένα συμβολικό γάμο στον προφήτη Οσία, ένα από τους 12 προφήτες. Του είπε να πας να αγαπήσεις μια γυναίκα Μιχαλίδα για να φανεί ότι έτσι εγώ αγαπώ τον Ισραήλ και αυτός πορνεύει, φεύγει από κοντά μου. Δείχνει τρόπο τυλά συζυγική απιστία. Ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται ως νυμφίος και ο λαός ως νύμφη. Αυτή την έννοια είχε ο συμβολικός αυτός γάμος και δεν ήταν προτροπή προς τους ανθρώπους να κάνουν πορνίες και μοιχείες. Επίσης είπατε ότι ο Ιωστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης, τι είπατε κύριε, ότι τα έχουμε πάρει όλα η Καινή Διαθήκη από την Παλαιά, από τους Έλληνες. Μην μπερδεύετε την Καινή Διαθήκη, οτιδήποτε έχει ο χριστιανισμός περιψυχής το έχουμε πάρει από τους αρχαίους Έλληνες. Λάθος του περιψυχή, να σας πω εγώ. Λάθος του Ιουστίνου. Δεν μου λέτε. Έχετε κανένα βιβλίο περιψυχής. Να σας ερωτήσω. Περιψυχής, το αρχαιότερο, η αρχαιότερη ελληνική μαρτυρία ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή και αθανασία ψυχής, πού υπάρχει, σε ποιον Έλληνα. Στον Όμηρο. Στον Όμηρο. Πότε, ποιον αιώνα. Πριν από το 3000 π.Χ. Τον Όμηρο. Ναι, ναι, ναι. Λάθος κάνατε. Εγώ κάνω λάθος. Ο Όμηρος είναι 8ο ή 9ο αιώνα. Όχι. Τότε έγραψε ο Όμηρος. Όχι, κύριε. Λοιπόν, ο Μωυσής. Δεν υπήρξε 1400, δεν υπήρξε. Θα παραμύθι. Το 1400 δεν υπήρξε περίπου π.Χ. ποτέ. Ο Μωυσής, είπε ο Χριστός ο ίδιος, ο Μωυσής είπε ότι ο Θεός μιλώντας στο Μωυσή στη Βάτο είπε εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και του Σάκ και του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Όλοι για το Θεό ζουν τα ως πνεύματα αθάνατα. Και αν διαβάσετε τη Γραφή, έχω βγάλει και ένα βιβλίο αντιχειλιαστικό εγχειρίδιο που αναφέρω εκεί 100 περίπου χωρία που δείχνουν την ύπαρξη και την αθαλασία της ψυχής και από την Καινή Διαθήκη αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιωστίνος δε ο φιλόσοφος και μάρτης που είπατε, ξέρετε τι είπε. Όσα παραπάσει καλός ήρητε ημών των χριστιανών εστί. Όλα όσα είπαν οι διάφοροι στα διάφορα έθη και λοιπά είναι ημών των χριστιανών. Οι χριστιανοί έχουν την πλήρη αλήθεια. Στους αρχαίους Έλληνες και σε άλλους λαούς υπάρχουν ψήγματα αληθείας, ψήγματα χρυσού. Ο χριστιανισμός δεν έχει απλώς ψήγματα, είναι ένας όλυμπος, θα έλεγα, ολόχρυσος. Να αναφέρατε τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη κλπ. Να σας πω κι εγώ. Όχι ο χριστιανισμός. Να σας πω. Αφού λέτε ότι είχαν και δεν αναφέρετε τα ελαττώματα των αρχαίων. Πολλά ελαττώματα. Ξέρετε ότι ο Σοκράτης, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος, μια μέρα κατηχούσε. Μία εταίρα, μία πόρνη, πώς θα ελκύει εραστάς. Ξέρετε ότι η πολιτεία του Πλάτωνος
θεωρείταν παλαιότερα ανεφάρμοστη, διότι είχε υψηλό, λέει, βαθμό τελειότητος, πώς να εφαρμοστεί τόσο τέλεια πολιτεία. Και σήμερα μετά τον χριστιανισμό, μετά την επίδραση του χριστιανισμού, θεωρείται ανεφάρμοστη, διότι θεωρείται πολύ ατελής. Η πολιτεία του Πλάτωνος μιλούσε για κοινοκτημοσύνη γυναικών εις εναντίον της πορνείας και της μοιχείας, κατακρίνης τον Τισάρα και λοιπά, ενώ δεν ήταν αυτές πόρνες και μιχαλίδες. Εν πάση περιπτώσει, όλοι είμαστε εναντίον της πορνείας και της μοιχείας. Αλλά ο Πλάτωνας στην πολιτεία του συνιστά κοινοκτημοσύνη γυναικών, να έχουν, να αλλάζουν τις γυναίκες από τα αποκαμισά τους και να τις έχουν κοινές. Επίσης τα ανάπηρα παιδιά, λέει, να τα θανατώνουν. Μάλιστα, τα 3/4 των ανθρώπων προ Χριστού ήσαν δούλοι. Ο χριστιανισμός κατήργησε τη δουλεία. Οι δε δούλοι ή δεν είχαν κανένα δικαίωμα ή είχαν στοιχειοδέστατα, σχεδόν στοιχειοδέστατα ή κανένα δικαίωμα. Και ποιος κατήργησε τη δουλεία? Ο χριστιανισμός κατήργησε τη δουλεία. Σήμερα θα ήμασταν δούλοι. Αναφέρατε και είπατε ότι το 250 μετά Χριστόν άλλαξαν την Αγία Γραφή, άλλαξαν την Καινή Διαθήκη. Όχι, αφήρεσαν από το απόσπασμα. Ποιο? Ο Χριστός είπε, είναι λύνη θερή ώρα, είναι αδοξαστή ο Υιός του ανθρώπου. Ναι. Αυτό έχει και μια συνέχεια. Ποια είναι η συνέχεια? Τη συνέχεια την αφήρεσαν. Γιατί ο Χριστός δεν μίλησε για άλλο έθνος? Γιατί δεν είπε ο Χριστός για ένα άλλο έθνος ότι τώρα ήρθε η ώρα? Δέχομαι ότι το ελληνικό έθνος είναι αυτό το οποίο εγκολπώθηκε περισσότερο από όλα τα έθνη του χριστιανισμού και προσέφερε τα περισσότερα στον χριστιανισμό. Δεν το είπε ο Χριστός, το είχε εγκολπωθεί. Το είπε ο Χριστός αυτό, εντάξει, και το προφήτευσε ο Χριστός. Και έτσι έγινε. Λοιπόν, μην μπερδεύετε όμως το χριστιανισμό με την Παλιά Διαθήκη. Ποιο αφαιρέθηκε, να μου πείτε? Δεν αφαιρέθηκε τότε, διότι Ελλάς μόνη ανθρωπογενή, οικειουμένη επιστήμη, βλάστημα θείων. Αυτό είναι δικό σας. Όχι, είναι του Παναθήνου. Οι κώδικες το αναφέρουν? Ναι, βέβαια. Το αναφέρουν οι κώδικες? Ναι, σας το φέρω. Έχετε το κριτικό κείμενο? Όχι, εγώ έχω το Παναθήνου. Είδατε το κριτικό κείμενο που στηρίζεται σε χιλιάδες κώδικες? Σας λέω το Ευαγγέλιο. Αυτό το προσθέσατε εσείς. Πότε, σήμερα το... Να κοιτάξετε το κείμενο. Δεν αφαιρέθηκε τίποτα. Έχουμε 5.500 κώδικες. Σας λέω τι λέει ο Παναθήνου και Σαρίας. Α, θα σας το φέρω την άλλη Τετάρτη. Αυτό στηρίζεται όχι σε ένα πάπυρο. Μα σας παρακαλώ. Σε 5.500. Γιατί σας ενοχλεί αυτό? Παρακάτω. Κύριε Στρατόπουλε. Διότι λωθεύετε την Αγία Γραφή. Κύριε Στρατόπουλε. Εσείς την αγιώσατε. Παρακάτω. Κύριε Στρατόπουλε, να κάνω ένα σχόλιο κι εγώ, όπως είπατε. Τώρα να κάνω ένα ερώτημα και μετά θα κάνεις το σχόλιο. Ως προς το Λαμβράν, γιατί τον αναφέρατε? Ο Θεός τον κατέκρινε διότι εξέχε το σπέρμα έξω. Διότι δεν ήθελε να δημιουργηθεί παιδί. Δεν καταλάβατε. Γι' αυτό τον κατέκρινε. Έπρεπε να τον εξελέσετε. Ότι όλα τα κακά αναφέρονται στην Αγία Γραφή, στην Παλιά Διαθήκη, όχι Δεν τα εγκρίνει όμως η Γραφή. Η Γραφή, ο Θεός, κατέκρινε τον Αυνάν, διότι όταν ήρθε η στιγμή να χύσει το σπέρμα, το έχισε το έξω για να μην συλληφθεί παιδί. Το Μωυσή το κατέκρινε που σκότωσε τον Αιγύπτιο. Το Μωυσή καλά τον έκανε και σκότωσε τον Αιγύπτιο, όπως καλά κάναμε και εμείς που σκοτάζαμε τους Τουρκαλάδες, που μας είχαν 400 χρόνια δούλους. Και αν διαβάσει την Καινή Διαθήκη το 7ο κεφάλαιο των πράξεων, ο Στέφανος λέει ότι το έκαμε αυτό ο Μωυσής με την έμπνευση εννοή του Θεού, για να δείξει στους Ισραηλίτες ότι διαμέσου του Μωυσέως θα έδινε λύτρωση, ελευθερία στο λαό. Ξέρετε, η ελευθερία των λαών δεν επιτυχάνεται χωρίς αιματοχυσία. Τα ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς θα ξανασυζητήσουμε. Αλλά τώρα θα σας κάνω ένα ερώτημα. Και ένα ερώτημα το ψήγμα περί ψυχής που είπατε. Θα κάνω ένα ερώτημα. Να το. Ολόκληρο βιβλίο. Ναι. Δείχτε μου εσείς περί ψυχής. Στην Παλαιά Διαθήκη. Τι να μου δείτε. Να διαβάσω κι εγώ μέσα λεπτά. Μωυσής. Αρχαιότερος από τον Όμηρο. Όχι δα. Αρχαιότερος. Ο Μωυσής είναι ανύπαρκτος. Συγγνώμη κύριε Σιζόγα. Ο Μωυσής δεν είναι αρχαιότερος από τον Όμηρο. Ανοίξτε μια εγκυκλοπαιδεία να δείτε πότε ζει ο Όμηρος και πότε ζει ο Μωυσής. Σας απαντώ. Το 1400 επικοινωνούσε ο Μωυσής με τον Θεό, δεν είναι έτσι? Και έγραψε την μετάφραση. Μισό λεπτό. Το 1400 ξέρετε ότι τελείωνε ο μινωικός πολιτισμός? Το ξέρετε, κύριε. Κύριε, αυτά. Μιλάμε δηλαδή. Ακούστε, εγώ σας είπα ποιος αναφέρει και μαρτυρία και με είπατε Όμηρος. Και Όμηρος. Ο Όμηρος είναι τον 8ο ή 9ο αιώνα. Όχι, κύριε, τον Όμηρο δεν τον. Ο Μωυσής είναι τον 15ο αιώνα. Μα δεν λέει τίποτα για την ψυχή. Να κάνω ένα ερώτημα τώρα. Την Παλαιά Διαθήκη είπατε δεν την παλαιά. Θα ξανασυζητήσουμε. Όχι, την Παλαιά Διαθήκη. Ένα σχόλιο να κάνω κι εγώ. Ένα σχόλιο. Μην μπερδεύουμε το χριστιανισμό με την Παλαιά Διαθήκη. Ένα ερώτημα θα κάνω. Την Καινή Διαθήκη την παραδέχεστε? Βεβαίως. Ακούστε τώρα, αφού παραδέχεστε την Καινή Διαθήκη.
διαθήκη, δηλαδή το ότι είσαι αντιφατικός. Μπορεί. Η Καινή Διαθήκη παραδέχεται την Παλαιά. Ο Χριστός του Ιωάννου 10:35 λέγει «Δεν δύναται να λυθεί η Γραφή, δεν μπορεί να ακυρωθεί η Παλαιά Διαθήκη». Ο Παύλος το Β' Τιμόθεων 3:16 λέγει «Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος» και εννοεί την Παλαιά Διαθήκη. Ο Πέτρος λέγει. Το εννοεί, πώς θα λέτε, τα βάζετε εσείς, δεν λέτε. Όχι, δεν το βάζουμε. Πάσα γραφή, αναφέρεται σε χωρία του Παλαιά Διαθήκη. Δεν τι είπε. Μελετάτε τα γραφά. Το ξέρω. Ποιες γραφές εννοεί. Το ξέρω. Την Παλαιά Διαθήκη εννοεί. Βεβαίως. Την Παλαιά Διαθήκη. Εκεί την Παλαιά δεν είχε γραφεί ακόμη και εκεί. Δεν το ξέρετε ότι. Δεκαετίες μετά το Χριστό. Δεκαετίες μετά το Χριστό γράφτηκε εκεί η Διαθήκη. Δεν το ξέρετε αυτό. Όταν ο Χριστός έλεγε όλες τις γραφές σας γραφάς, εννοείσε την Παλαιά Διαθήκη. Όχι, όλες τις γραφές. Δεν είχε γραφεί και εκεί. Όχι, είχε εκεί. Άρα ποιοι άλλοι. Η γραφή είναι τα βιβλία. Εκτός από την Παλαιά. Όχι, τα βιβλία, κύριε. Τα βιβλία. Όταν δεν λέγει ο Παύλος πάσα γραφή θεόπνευστος, εννοεί όλα τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης είναι θεόπνευστος. Και ο Πέτρος έτσι τι είπε. Υποπνεύματος Αγίου. Ο Πέτρος, υποπνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν άγιοι του Θεού άνθρωποι, όχι πρόστιχοι και καθάρματα που γράφετε εσείς με αυτές τις λέξεις. Να κάνω και εγώ ένα μικρό σχόλιο για ένα λεπτό. Ένα λεπτό έτσι. Άλλωστε τελειώσαμε. Ναι, όχι μισό λεπτό. Θα δεσμεύεστε για την άλλη, για το άλλο Σάββατο. Έτσι, μπράβο. Έχω μπροστά μου έναν πίνακα με εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία παρατίθενται στην Καινή Διαθήκη. Προσέξτε. Μόνο τα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία παρατίθεται στην Καινή Διαθήκη, στα οποία υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη το όνομα Γιαχβέ και παρατίθεται βέβαια μεταφραζόμενο με το όνομα ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, είναι 237. Τα έχω αριθμίσει. Τι τα πείτε μας. Μισό λεπτό. Υπάρχουν ακόμη. Κύριε Σιτρόπ, μην με διακόπτε, παρακαλώ. Υπάρχουν ακόμη εκατοντάδες εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία παρατίθενται. Δηλαδή υπάρχουν σχεδόν πλησιάζουν τα 1000 εδάφια που παρατίθενται σχεδόν στην Καινή Διαθήκη. Από την Παλαιά. Τώρα όσον αφορά στην ψυχή, αν ανοίξουμε στον ψαλμό τον 16ο, τι λέει, δεν θα αφήσει την ψυχή μου στον Άδη, ουδέ τον όσιο σου να γνωρίσει διαφορά. Κύριε, κύριε Ζιώγα, συγγνώμη, δεν με διακόπτω, εγώ δεν σας διακόπτω. Όχι, με έχετε δίκιο σε αυτό, δεν με διακόψε. Αλλά λέτε και για άλλο πράγμα. Το, κείμενο, συγγνώμη, το κείμενο του ψαλμού υπάρχει είναι. Υπάρχει μέσα απόδειξη ότι υπάρχει ψυχή στην Παλιά Διαθήκη. Μα ναι, δεν θα αφήσει την ψυχή στον Άδη. Απόδειξη, κύριε, αυτό. Κύριε Μα τι μαρτυρίε, κύριε. Εδώ ο άλλο σου γράφει ένα βίντεο. Δεν με αφήνεται να ολοκληρώσω. Μα μου απαντάτε για πράγματα που δεν ολοκληρώσω. Αποδείξεις, η γραφή δεν έχει αποδείξεις αλότερες από τον Αριστοτέλη. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Μα απαντάτε σε άλλο πράγμα. Μα δεν απαντάτε, δείτε που θα φτάσω. Λοιπόν, γράφτηκε αυτό το 1000 περίπου π.Χ. Όχι, ποτέ. Όχι, το ψαλμού. Ψαλμού. Ψαλμόδος. Παραμύθι αυτό που λέτε εσείς. Ο Δαβίδ είναι περί το 1000 π.Χ. Δεν υπήρξε Δαβίδ ποτέ. Α, δεν υπήρξε. Σίγουρο υπήρξε. Κύριε Σετρόπουλε. Δεν υπήρξε Δαβίδ. Δεν πρέπει να σας. Άμα μου λέτε δεν υπήρξε Δαβίδ. Έτσι και καταπορίσουμε. Ιστορικά μιλάμε. Ιστορικά μιλάω κι εγώ. Κύριε Πλεύρη, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω και ο ένας και ο δεν με αφήνετε. Τα πρώτα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι ιστορικά. Κύριε Σετρόπουλε, αφήστε με να ολοκληρώσω. Ιστορικά είπε ο Θεός. Κριτών, βασιλειών, χαραλυπωμένων. Κύριε Σετρόπουλε, αφήστε με. Αφήστε με και εμένα να κλώσω. Εγώ σα σεβάστηκα και τον έγκαιτο. Είμαι συντονιστή, αλλά μόνο συντονισμό δεν έχουμε. Παρακαλώ. Το ψαλμό, το εδάφιο αυτό. Κύριε Σετρόπουλε, αφήστε να ολοκληρώσω. Αφήστε να ολοκληρώσω. Αφήστε να ολοκληρώσω. Όχι, κύριε. Μη θυμώνετε. Ιστορικό στοιχείο για την ύπαρξη του Δαβίδ δεν υπάρχει. Ξέρετε τι λέει ο Αριστοτέλης. Όταν διαστρέφεται η αλήθεια και δεν αγαλακτεί κανείς είναι φαύλος. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αυτοκριτική κάνετε. Λοιπόν κύριε Πλεύρη, το εδάφιο αυτό που σας είπα δεν θα αφήσει την ψυχή μου στον Άδη ούτε τον όρισε όσο να γνώρισε διαφθορά. Το παραθέτει στην Καινή Διαθήκη στο βιβλίο των πράξεων ο Πέτρος και το χρησιμοποιεί σαν επιχείρημα ότι εδώ προφητεύεται η ανάσταση του Ιησού Χριστού. Οπότε δεν μπορεί να αφήσει, εφόσον δέχεστε την Καινή Διαθήκη. Συγγνώμη, σας παρακαλώ, μην με διακόπτε. Να ολοκληρώσω. Εφόσον λοιπόν δέχεστε την Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, δεν μπορείτε λοιπόν να τη δέχεστε σε άλλα τμήματα, σε άλλα να την απορρίπτετε. Εδώ λοιπόν επικυρώνει αυτό το εδάφιο με σχέση με την αθανασία της ψυχής. Με τον Άδη που ήταν ο τόπος των ψυχών, ας πούμε. Τι είναι απόδειξη λοιπόν, αυτό. Δεν είναι τι απόδειξη. Δηλαδή, όταν λέτε, ο άλλος λέει θα σου για την ψυχή κάτι. Είναι απόδειξη. Εδώ ο άλλος γράφει βιβλίο Αριστοτέλης. Η ψυχή έχει σχέση με την ψυχή του Χριστού εδώ. Ακούστε, θα σου φέρω με αποδείξεις ανώτερες από τον Αριστοτέλη για την ύπαρξη ψυχής. Θαυμάσια. Λοιπόν, ανώτερες από τις αποδείξεις του Αριστοτέλη. Το άλλο Σάββατο θα συνεχίσουμε, αλλά προσέξτε.
Θα θίγουμε ένα θέμα, θα το ολοκληρώνουμε. Αυτό τον ορόχιο θα δείτε όλα. Θα με αφήνετε να τα συγκρατήσουν οι τηλεθεατέ. Θα με αφήνετε να συντονίζω μόνο τη συζήτηση. Βεβαίως. Παρακαλώ παράκληση και εκ μέρους των δύο, για να μπορέσουν και οι τηλεθεατέ να βγάλουν τα ανάλογα συμπράγματα. Τελείωσε όμως ο χρόνος για σήμερα και στο πρόβλημα. Πάντως, να φέρουμε για το επόμενο Σάββατο, να φέρουμε τα στοιχεία μας. Εγώ έχω μία μελέτη ενός Άγγλου καθηγητού, δεν υπήρξε ποτέ ο Δαβίδ, και να φέρετε και εσείς τα στοιχεία σας ότι υπήρξε ο Δαβίδ. Και γιατί ο Άγγλος καθηγητής είναι δηλαδή αυθεντία. Η μεγαλύτερη αυθεντία είναι αυτό το βιβλίο, αγαπητέ μου. Η Παλιά Διαθήκη. Και αυτό τελειώσαμε, το βιβλίο, διότι με την πίστη σε αυτά τα βιβλία γίνονται θαύματα. Μα εδώ πήρα μέσα, τελειώσαμε. Με την πίστη στον Αριστοτέλη δεν γίνονται θαύματα. Ολοκληρώστε, κύριε Στροπουλέ. Δεν θα υπήρχε πολιτισμός αν δεν είχαμε τα πούμε. Δεν θα υπήρχε πολιτισμός. Θα τα πούμε. Τι πολιτισμός. Με τον Μαλαχία και με τον Αβακού δεν γίνεται πολιτισμός. Με τον Αριστοτέλη και τον Πλάτων. Στο τέλος είχε μια οξύτητα η συζήτηση. Η ψυχή του πολιτισμού είναι ο πολιτισμός της ψυχής. Το άλλο Σάββατο από τον αρχαίο κόσμο τον προχωρήσαμε. Παρακαλώ να κλείσω. Ο Κάιν και ο Αβνάν και ο Αβράμ. Δεν είπαμε για τον Κάιν και τον Αβράμ. Παρακαλώ, τελειώσαμε. Το άλλο Σάββατο σε Θεό θα είμαστε εδώ, αλλά θα ήθελα και από τους δύο συνομιλητές να είναι πιο ήπιοι, να εκθέσουν τις απόψεις χωρίς ακρότητες και χωρίς υπερβολή, ας πούμε, στον ήχο της φωνής. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χαίρετε.